Πάσο Παπανδρέου, αν και ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας ότι στηρίζει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, στη συνέχεια εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στο οικονομικό επιτελείο, λέγοντας πως ο προϋπολογισμός που συζητείται είναι αναξιόπιστος και πως τα μέτρα που λαμβάνονται είναι άδικα για τους πολλούς πολίτες. Στήριξη δεν σημαίνει σιωπή. Δεν σημαίνει στήχηση πίσω από μία και μοναδική άποψη. Μάλιστα θα έλεγα ότι ορισμένα όχι έχουν μεγαλύτερη αξία στη συλλογική προσπάθεια από τα στρατευμένα ναι. Είναι αυτονόητο ότι υπερψηφίζω τον προϋπολογισμό του 11. Σημαίνει αυτό ότι μιλούμε για ένα προϋπολογισμό αξιόπιστο που θα εκτελεστεί με ακρίβεια και θα μας βγάλει από τα διέξοδα? Η απάντησή μου είναι όχι. Λίγο νωρίτερα, στους ίδιους τόνους κριτικής είχε κινηθεί και ο βουλευτής του Πασόκ Θωμάς Ρομπόπουλος, ο οποίος άφησε αιχμές και κατά του Πρωθυπουργού. Είναι σαν να παίζω ποδόσφαιρο σε μια ομάδα και δεν μου επιτρέπεται να ακούσω την μπάλα. Λέω στον προπονητή μου να σουτάρω, γνωρίζω. Να κάνω παιχνίδι, γνωρίζω. Να δίνω πάσες, ξέρω. Όχι, εσύ πρέπει να τρέξεις μέσα στο γήπεδο μόνο. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο. Έχω ζητήσει ραντεβού μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν επικοινώνησε μαζί μου. Αλλά και ο Έκτορ Νασιώκας δήλωσε πως ήταν από τους βουλευτές που είχε διαμηνήσει στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει τη διάταξη για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και πρότεινε μείωση αποδοχών για κόμματα και βουλευτές. Το 11 και το 12 δεν έχουμε εκλογές. Δεν χρειάζονται τα κόμματα να πάρουν επιχορηγήσεις, ας τα βγάλουν από τις συνδρομές των μελών τους και ας διακανονίσουν τα χρέη τους. Και οι βουλευτές να συμμετάσχουν στις επιτροπές χωρίς να πληρώνονται. Η συζήτηση του προϋπολογισμού όμως είχε και κόντρα ανάμεσα σε υπουργούς της κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είμαι βέβαιος πως σύντομα θα αναγκαστείτε να τον αναθεωρήσετε. Με άλλα μέτρα εισπρακτικά αυτή τη φορά. Για τους λόγους αυτούς η Νέα Δημοκρατία τον καταψηφίζει. Ο προϋπολογισμός αυτός δυστυχώς επιβεβαιώνει πως κόψατε κάθε γέφυρα εθνικής συνεννόησης για ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση όπως είχατε την ευκαιρία. Και ενώ ακόμη φοράτε το αλεξίπτετο της ελεύθερης πτώσης του 2009, έρχεστε στη Βουλή να μας κάνετε μαθήματα διακυβέρνησης στο αεροσκάφος. Και αφού έχετε τη μαγική συνταγή που μειώνει τα ελλείμματα σε 2 χρόνια, γιατί δεν καθίσετε στο πιλωτήριο να τα εφαρμόσετε όλα αυτά τα οποία ξέρετε και να μηδενίζετε το έλλειμμα σε 2 χρόνια? Χθες το βράδυ η Έλσα Παπαδημητρίου επιτέθηκε εμέσως κατά του Γιάννη Μανώλη, λέγοντας πως θα απογοητεύσει εκείνους που είχαν προφητεύσει την έξοδό της από το κόμμα. Η προφητεία κινητοποίησε και κάποιους ελάχιστους ευτυχώς. Αργολιδής, ηρακλειδής της κομματικής νομιμότητος και καθαρότητος, που θα συνεχίσω να αγνώ πέραν αυτού και μόνον βήματος, όχι μόνο επειδή η Ουγαρίδας τυπιούσε και τη λέγουσε, αλλά κυρίως επειδή κρίνω ότι αδικούν όσους δήθεν στηρίζουν και δεν αξίζει κανένα τέτοια στήριξη. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, επανέλαβε την πρότασή της για αύξηση του ΕΚΑΣ με χρήματα που θα βρεθούν από στοχευμένες μειώσεις. Να κόψουμε λοιπόν συγκεκριμένα 10 εκατομμύρια από τη Βουλή των Ελλήνων, 20 εκατομμύρια από τα κόμματα. Τα κόμματα παίρνουν σήμερα 75 εκατομμύρια. Και χρωστάνε. Ας ζήσουν με 55 εκατομμύρια μες στην κρίση, μα δεν χάλασε ο κόσμος. 10 εκατομμύρια από τις υψηλές πολιτικές συντάξεις και 100 εκατομμύρια από την ΕΡΤ. Δεν χρειάζεται η χώρα 5 τηλεοπτικούς σταθμούς την ώρα που βρίσκεται σε κρίση. Αυτό συνολικά είναι 150 εκατομμύρια. Να τα δώσουν οι εντός συστήματος στους εκτός συστήματος. Να τα δώσουμε σε αυτούς που έχουμε ανάγκη.